Το 70% των ανθρώπων που πάσχουν από αλλεργίες της εποχής είναι ευαίσθητοι σε διάφορα συμπτώματα που προκαλούν ορισμένες τροφές. Η διατροφολόγος-διαιτολόγος κυρία Γεωργία Καπόλη, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, μας εξηγεί ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουμε και με ποια τρόφιμα μπορούμε να προλάβουμε τις αλλεργίες. Κυρία Καπόλη, πώς επηρεάζουν τα τρόφιμα τους ανθρώπους που πάσχουν από αλλεργίες αυτή την εποχή? Η διατροφή μπορεί να αποτελέσει μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων των εποχιακών αλλεργιών, κάνοντας κάθε φορά την επιλογή των αντίστοιχων τροφίμων. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο συμβαίνει κατά την αλλεργία είναι ότι η γύρη η οποία εισέρχεται μέσα στην ρινική οδό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται πάρα πολύ η έκρηση μιας ουσίας της ισταμίνης. Η συγκεκριμένη ουσία πολλές φορές διεγείρεται και από την κατανάλωση κάποιων τροφίμων, είτε μειώνεται όταν καταναλώνουμε κάποια άλλα τρόφιμα. Οπότε, ανάλογα με αυτό το οποίο τρώμε, μπορούμε να προλάβουμε είτε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα των εποχιακών αλλεργιών. Κυρία Καπόλη, με ποια τρόφιμα μπορούμε να προλάβουμε τις αλλεργίες? Τα τρόφιμα τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη των εποχιακών αλλεργιών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Αρχικά έχουμε τα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι η βιταμίνη D, όπως είναι τα προβιωτικά και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ρύθμιση του νοσοποιητικού συστήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των εποχιακών αλλεργιών ουσιαστικά παρατηρούμε μια υπερδιέγερση του αμυντικού συστήματος του οργανισμού, οπότε όταν καταναλώνουμε τρόφιμα πλούσια σε αυτές τις θρεπτικές ουσίες μπορούμε να βοηθήσουμε στο να καταστήλουμε λίγο την υπερβολική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πού μπορούμε να βρούμε τη βιταμίνη D? Η βιταμίνη D είναι η βιταμίνη η οποία συντίθεται στην επιδερμή από την ηλιακή ακτινοβολία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τρόφιμα όπως είναι ο κρόκος του αυγού, όπως είναι το σηκώτι, τα γαλακτοκομικά, οι εμπλουτισμένες μαλακές μαργαρίνες που μπορούν να εφοδιάσουν τον οργανισμό μας με αυτή την πολύ χρήσιμη βιταμίνη, την βιταμίνη D. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μία από τις πιο σημαντικές πηγές βιταμίνης D είναι το μουρουνέλαιο. Από εκεί και πέρα τα προβιωτικά είναι ουσίες οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και κατ' επέκταση του αμυντικού συστήματος και κυριότερες πηγές είναι το παραδοσιακό γιαούρτι και το κεφίρ, ενώ τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα τα οποία βοηθάνε στην παραγωγή των προσταγλαδινών οι οποίες πάλι βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος μπορούμε να τα βρούμε σε λιπαρά τρόφιμα και λιπαρά ψάρια όπως είναι ο σολομός, όπως είναι ο τόνος, οι σαρδέλες, οι ξηροί καρποί, τα καρύδια και ο λιναρόσπορος. Ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουν όσοι πάσχουν από αλλεργίες? Όταν πλέον έχει εκδηλωθεί η αλλεργία, είναι καλό να αποφεύγουμε τρόφιμα που έχουν χνούδι, όπως είναι οι φράουλες, όπως είναι τα ακτινίδια, οι μελιτζάνες, οι μπάμιες, τα ροδάκινα, λιπαρά τρόφιμα, αλμυρά τρόφιμα, όπως είναι η κέτσαπ, η μαγιονέζα, η μουστάρδα, τρόφιμα όπως είναι το κρεμμύδι, τα ακαρικεύματα, οι πιπεριές, το βούτυρο, η ντομάτα, τα ψάρια, τα θαλασσινά και ξηρή καρπή. Ποια είναι τα τρόφιμα αυτά με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλεργίες? Τα τρόφιμα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση των συμπτωμάτων των εποχιακών αλλεργιών, όπως είναι η καταρροή, όπως είναι το αλλεργικό άσθμα και ο αλλεργικός βήχας, είναι ο ανανάς, ο οποίος περιέχει βρωμελίνη, τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, όπως είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, η ξηρή καρπή, τα δημητριακά και βέβαια τα ζεστά ροφήματα στα οποία μπορούμε να και οι σούπες που μπορούμε να προσθέσουμε τζίντζερ ή κουρκουμά επίσης βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία της αναπνευστικής οδού και στην μείωση των συμπτωμάτων των εποχιακών αλλεργιών. Μια και αναφέρεται τον κουρκουμά, θέλει ιδιαίτερη προσοχή
στη λήψη του τρόφιμου αυτού. Ο κουρκουμάς ουσιαστικά μέσα στην καθημερινότητα χρειάζεται να καταναλώνεται σε μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα, που αντιστοιχεί περίπου στη μύτη από το κουταλάκι του γλυκού, μιας και κατατάσσεται στην κατηγορία των καρκευμάτων και των μπαχαρικών, που όταν καταναλώνονται σε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα μπορεί να έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την έξαρση κάποιων αλλεργικών συμπτωμάτων. Ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουν οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στις εποχιακές αλλεργίες? Αυτό είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής. Καθημερινά χρειαζόμαστε 5 με 7 μερίδες φρούτων και λαχανικών, 2 με 3 μερίδες γαλακτοκομικών, μετά σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσπρια, με τα δημητριακά, με τα αρτοσκευάσματα χρειαζόμαστε γύρω στις 6 μερίδες καθημερινά. Οι ξηροί καρποί μπορούν να καταναλωθούν σε μια ποσότητα γύρω στα 30 γραμμάρια που αντιστοιχεί σε 15 με 20 ανάλα τους ξηρούς καρπούς, και βέβαια κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η εβδομαδιαία συστηματική κατανάλωση λιπαρών ψαριών. Καλό είναι μέσα στην εβδομάδα να καταναλώνουμε 2 με 3 φορές ψάρια, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι κάτι το οποίο βοηθάει και βελτιώνει πάρα πολύ τα συμπτώματα των εποχιακών αλλεργιών είναι η επαρκής πρόσληψη υγρών. Κατά μέσο όρο καθημερινά χρειαζόμαστε γύρω στο 1,5 λίτρο υγρών, το οποίο μπορούμε να προσλάβουμε είτε από νερό είτε από άλλα υγρά όπως είναι η χυμή, το γάλα, το χαμηλά σε λιπαρά, έτσι ώστε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καβολή. Να είστε καλά, κύριε Μπρεζοφίτη.